Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνη, πάβει να ισχύει από την 31 Οκτωβρίου η απόφαση με την οποία αναστέλλονταν οι πράξει αναγκαστική εκτέλεση, η καταβολή εγκαιδοσιών, δικαστικών παραβόλων και κρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών. Επί τη ουσία, θα μπορούν να προχωρούν εξώσει και κάθε είδου αναγκαστικέ εκτελέσει. Ενώ ανοιχτό είναι και το θέμα των πληστηριασμών πρώτη κατοικία, καθώ από τον προηγούμενο Δεκέμβρη δεν υπάρχει σχετική διάταξη που να αφορά τι τράπεζε. Η συγκεκριμένη διάταξη προέβλεπε την αναστολή έω 31 Οκτωβρίου διενέργεια κάθε πράτη αναγκαστική εκτέλεση, ιδίω τη διενέργεια πληστηριασμών, κατασχέσεων, εξώσεων και προσωπικών κρατήσεων. Όσοι δεν μπορούν, πρέπει να ανταποκριθούν. Στι τράπεζε να κάνουν την πρότασή του, να δεχτούν την άποψη και την πρόταση τη τράπεζα και από εκεί και πέρα να δουν αν του συμφέρει ή όχι να προχωρήσουν σε μια νέα δανειακή ουσιαστικά σύμβαση mm. ε, με τι τράπεζε. Εμεί εκείνο που κάνουμε είναι, ε, σε αυτού που δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτή τη στιγμή, είναι μια πρώτη συμβουλευτική, δηλαδή να έρθουν εκεί από το γραφείο μα Δημάρχου Γεωργιάδου 177, να του ενημερώσουμε ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν περιουσιακή κατάσταση, ε, οικογενειακά εισοδήματα και οφυλέ να του ενημερώσουμε αν μπαίνουν στον νόμο Κατσέλη, να του κατευθύνουμε προ τα εκεί. Αν όχι, να του κατευθύνουμε προ το, προς τη διαδικασία του κώδικα διοντολογία. Στη ζώνη υψηλού κινδύνου, μετά από την μία ανανέωση τη κοινή υπουργική απόφαση, μπαίνουν και περίπου 100.000 εφηλέτε με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη του ή έχουν χάσει τη ρύθμιση στην οποία εντάχθηκαν. Αυτό συμβαίνει γιατί ενεργοποιείται από το Δεκέμβριο το μέτρο των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων από το Κέντρο Ισπράτη Ασφαλιστικών Εμφυλών. Με βάση την υφιστάμενη διαδικασία, εφαρμόζεται και από τις εφορίες για χρέη προ το δημόσιο. Όσοι δεν μπορούν, πρέπει να ανταποκριθούν στις τράπεζες, να κάνουν την πρότασή τους, να δεχτούν την άποψη και την πρόταση της τράπεζας και από εκεί και πέρα να δουν αν τους συμφέρει ή όχι να προχωρήσουν σε μια νέα δανειακή ουσιαστικά σύμβαση mm. ε, με τις τράπεζες. Εμείς εκείνο που κάνουμε είναι, ε, σε αυτούς που δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτή τη στιγμή, είναι μια πρώτη συμβουλευτική, δηλαδή να έρθουν εκεί από το γραφείο μας, Δημάρχου Γεωργιάδου 177, να τους ενημερώσουμε ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν περιουσιακή κατάσταση. Ε, οικογενειακά εισοδήματα και οφειλές να του ενημερώσουμε αν μπαίνουν στον νόμο Κατσέλη, να του κατευθύνουμε προ τα εκεί. Αν όχι, να τους κατευθύνουμε προ το, προς τη διαδικασία του κώδικα διοντολογία.